Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 607. Είναι από το βιβλίο Παροιμίες, το κεφάλαιο Λάμπτα Α, 31 κεφάλαιο και το εδάφιο 10. Σελίς 607. Παροιμίες, Λάμπτα Α, 10 εδάφιο. 31 κεφάλαιο και 10 εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γυναίκα ενάρετον, τι θέλει ευρύ, διότι τι αυτή είναι πολυτιμωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Η καρδία του αντρός αυτής σταρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερίστε αυθονίας. Θέλει φέρει εις αυτόν καλόν και ουχή κακόν, πάσα στα σημέρας της ζωής αυτής. Ζητεί μαλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων, φέρνει την τροφή αυτής από μακρόθεν και γύρεται ενώ είναι έτη νίξ και δίδει τροφή εις τον οίκον της και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονες αυτής. Αισθάνεται ότι το εμπόριο αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάλει τα σχήρας αυτής στο αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτην. Ανοίγει την χείραν αυτής στους πτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένος διπλά. Κάμνει σε αυτήν σκεπάσματα. Το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες, όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Κάμνει λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Ισχύν και ευπρέπειαν είναι ενδεδειμένη και εφραίνεται δια των μέλλοντα καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Επαγρυπνεί εις την κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζωσιν αυτήν. Ο ανήρ αυτής και επαινεί αυτήν. Πολλές διχατέρες εφέρτησαν αξίως, αλλά σύ υπερεύεις πάσας. Ψευδής είναι η χάρης, μάταιον το κάλος. Γινή φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Δότε εις αυτήν εκ του καρπό των χειρών αυτής και τα έργα αυτής ας επενώσει αυτήν εν τες πύλες. Αμήν. Ενάρετος γινή, δισεύρετη και πολυτιμωτάτη. Δύσκολα τη βρίσκεις, αλλά αν τη βρεις είναι πολυτιμότερη από πολλά μαργαριτάρια. Τα χαρακτηριστικά αυτής της γυναίκας είναι τα χαρακτηριστικά της νύμφης της Εκκλησίας, την οποία θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει. Ένδοξο, Αγία, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Μία Εκκλησία που θα είναι πραγματικά η δόξα του ανδρός αυτής. Μέσα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά της ενάρετης γυναίκας, όπως μας την παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, εμείς θα βλέπουμε την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και εμάς τους ίδιους, πώς θέλει ο Θεός να μας κάνει για να είμαστε εκείνη την ημέρα πραγματικά έτοιμοι για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μία γυναίκα λοιπόν ενάρετος, η οποία δίδει στον άνδρα της παρησία. Δίδει, επαναλαμβάνω, στον άντρα της παρησία να στέκεται στο περιβάλλον του, στον κόσμο, στον ουρανό και ανάμεσα στους Αγίους του Θεού. Η καρδιά του άντρα αυτής θαρρεί σε αυτήν, εμπιστεύεται. Και είναι πολύ μεγάλη δουλειά, αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός να θαρρεί, να καυχέται πάνω στην Εκκλησία Του, πάνω στην νύμφη Του, ώστε η καύχησης του Χριστού να φέρνει αυθονία
σε όλα τα πνευματικά, αλλά σε όλα τα υλικά, αλλά ιδιαιτέρως τα πνευματικά. Ενάρετος γηνή, Αγία Εκκλησία. Είναι το ίδιο, είναι η δόξα του ανδρός. Θα φέρνει πάντοτε καλόν και ουχή κακόν όλες τις ημέρες της ζωής αυτού στον άνδρα της. Η προσφορά της θα είναι αγαθόν. Δεν θα είναι γκρίνια, δεν θα είναι παράπονα, δεν θα είναι ανοησίες, δεν θα είναι ματαιοδοξίες. Αυτά που φέρνει η Εκκλησία στο Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι πάντοτε το αγαθόν, πάντοτε το πρέπον, πάντοτε κατά το θέλημα του Θεού. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την Εκκλησία του Χριστού και την ενάρετη γυναίκα. Και επιτρέψτε μου να τα επαναλάβω, γιατί συνέχεια θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Είναι το καύχημα του ανδρός και η προσφορά της είναι το αγαθόν στον άντρα της. Να το πω καλύτερα, η Εκκλησία του Χριστού, η μία, η περιστερά, η αμόμητος, όχι οι εξήκοντα βασίλισσες ή ογδοήκοντα παλακές, ούτε οι αναρρύθμιτες οι νεάνιδες, αλλά η μία, η αμόμητος, η περιστερά του Κυρίου, είναι αυτή που είναι καύχημα στο Χριστό και ο Χριστός ανταποδίδει αυθονία ευλογιών και η Εκκλησία προσφέρει αγαθόν προς τον Θεό, δηλαδή κατά το θέλημά Του, δηλαδή το χαρακτηριστικό της ενάρετης γυναίκας και της Εκκλησίας του Χριστού είναι καρδία ευθεία, ώστε να πράττει κατά πάντα τα θελήματα του Κυρίου. Και πώς εκδηλώνεται και εκφράζεται αυτή η μία Αγία και ευλογημένη Εκκλησία, πώς εκδηλώνεται και εκφράζεται η ενάρετος γυναίκα. Πρώτον, είναι εργατική, δηλαδή ζητεί μαλλίων και λινάριων, δεν ζητεί στολίσματα, δεν ζητεί ματαιότητες, ζητεί λινάριων και μαλλίων για να εργάζεται και μάλιστα όχι με γκρίνια αλλά με ευχαρίστηση εργάζεται, δοξάζοντας, υμνώντας το όνομα του Κυρίου και μάλιστα όχι δίδοντας εντολή να εργάζονται οι άλλοι και αυτή να βλέπει, αλλά με τα δικά της χέρια εργάζεται. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εργάζεται, δεν τεμπελιάζει, δεν είναι οκνηρή, εργάζεται με τα δικά της χέρια και για τα προς το ζήν, αλλά και για προς την πάσαν ευλογίαν πνευματική στα επουράνια. Γι' αυτό ζητάει τα κατάλληλα αγαθά, δηλαδή μαλλίων και λινάριων. Είναι πάντοτε γεμάτη με τροφές ουράνιες και γήινες. Δεν έχει ελλείψεις, γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας της, γι' αυτό και δεν στερείται ουδενός. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων, όχι σαν τα πλοία των ψαράδων που ποτέ πάνε και ποτέ γυρίζουν άδεια, σαν το πλοίο των εμπόρων που είναι πάντοτε γεμάτα και φέρνει την τροφή αυτής από πολύ μακριά. Από τον ουρανό φέρνει την τροφή. Από τον ουρανό φέρνει τη χάρη του Θεού, τη δόξα του Θεού. Από μακριά, μεριμνά, προνοεί, φροντίζει να είναι γεμάτο το σπίτι της. Γεμάτο το σπίτι της από την παρουσία του Θεού. Γεμάτο το σπίτι της από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Γεμάτο το σπίτι της από πίστη, αγάπη, ελπίδα. Γεμάτο το σπίτι της από Χριστό. Και γι' αυτό ξυπνάει νύχτα. Δεν κοιμάται την ημέρα και ξυπνάει τη νύχτα. Εργάζεται την ημέρα και ξυπνάει ακόμη ενώ είναι νύχτα, για να δώσει τροφή στον οίκο της και έργο στους δούλους της. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα θαύμα η Εκκλησία του Χριστού, όπως είναι ένα μεγάλο θαύμα η ενάρετος γυναίκα στο πλάι του άντρα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θαύμα η Εκκλησία του Χριστού μπροστά στο Χριστό, η δόξα του Χριστού, όπως είναι και ένα μεγάλο θαύμα η ενάρετος γυναίκα. Δεν είναι ανθρώπινη κατάκτηση, ούτε ανθρώπινη επινόηση.
αλλά είναι χάρις Θεού η Εκκλησία του Χριστού. Είναι θεσμός που δεν δημιούργησαν οι άνθρωποι, η Εκκλησία του Χριστού. Η ενάρετος γυναίκα είναι άνθρωπος που δεν δημιουργήθηκε από ανθρώπινη επίνεια ή δύναμη. Είναι χάρις και εκδήλωσης της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα. Είναι εκεί που η αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο λόγος σου πατέρα μου, είπε ο Χριστός, εκεί που η αλήθεια, ο λόγος του Θεού στηρίζεται και υπάρχει και δοξάζεται. Προνοεί και είναι αυτάρκης. Δεν περιμένει από άλλους βοήθεια. Θεωρεί αγρών. Τον παρατηρεί, βλέπει έργο η Εκκλησία. Θεωρεί αγρό, τον κοιτάει καλά και τον αγοράζει. Γιατί έχει εύνοια. Έχει την ευμένεια του Θεού. Την ευόδοση του Θεού. Ό,τι και αν κάνει, ο Θεός το ευωδώνει. Δεν τον κοιτάει, το λυμπίζεται που λέμε εμείς οι άνθρωποι και φεύγει, αλλά τον κοιτάει και τον αγοράζει. Γιατί ο Θεός της δίνει ικανότητες. Και εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Και τον αγρό δεν τον παίρνει για να τον έχει, αλλά τον παίρνει για να αποδώσει, για να φέρει καρπό. Και τον αγρό αυτόν τον φυτεύει με τα δικά της τα μέσα. Εκ των καρπών των χειρών αυτής. Έχει καρπό πολύ. Έχει καρπό καλό. Και εκ των χειρών των καρπών της φυτεύεται ο αμπελώνας. Τη χρησιμοποιεί ο Θεός, της δίνει καρπό για να δημιουργήσει αμπελώνα. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει ο Χριστός. Σήσαστε τα κλίματα. Και η Εκκλησία του Χριστού δημιουργεί αμπελώνες με τον καρπό των χειρών τους, και ο καρπός δίδεται παρά Κυρίου, επειδή ο Κύριος ευαρεστείται εις αυτήν. Ζώνει την οσφήν της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονες αυτής. Είναι δυνατή. Είναι ισχυρή. Είναι ενδυναμωμένη και ενδυναμούται με τη χάρη του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί είναι ταπεινή. Δεν καφιέται, δεν βλέπει τον εαυτό της, αλλά γνωρίζει ότι τα πάντα είναι ο Χριστός για αυτήν. Δεν καφιέται και δεν βλέπει σε ανθρώπους, γιατί γνωρίζει ότι τα πάντα είναι ο Χριστός για αυτήν. Δεν περιμένει, δεν ελπίζει από ανθρώπινη βοήθεια, από ανθρώπινη ισχύ και δύναμη, γιατί μέσα της κατοικεί ο ισχυρός και είναι δυνατή εν πνεύματι Αγίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ταπείνωση, ώστε να βρίσκει πάντοτε χάρη από το Θεό. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλόν, νιώθει. Έχει μαρτυρία Πνεύματος Αγίου. Δεν περπατάει με φαντασία, αλλά έχει πληροφορία Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Χριστός είναι για αυτήν ο Κύριος της, αλλά και ο Θεός της. Ο Θεός της, αλλά και ο Κύριος της. Και η μαρτυρία του Ιησού Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού την κάνει να νιώθει ότι το εμπόριον αυτής, το έργον αυτής είναι καλό. Περπατάει καλά, περπατάει με σταθερά βήματα. Δεν επηρεάζεται από τις φουρτούνες, δεν επηρεάζεται από τα προβλήματα. Ξέρει ότι το εμπόριό της είναι καλό. Γι' αυτό και ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύχτα. Αλλά η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου καίει μέρα και νύχτα μέσα της. Η φλόγα της σωτηρίας είναι πάντοτε αναμένη μέρα και νύχτα, και με το φως της ημέρας και με το σκοτάδι είναι αναμένο το φως της σωτηρίας της. Δεν χάνει την ελπίδα της. Δεν λέει με ξέχασε ο Θεός ποτέ. Δεν λέει ότι ο άντρας μου δεν μ' αγαπάει, ο Κύριος δεν μ' αγαπάει. Δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει, δεν μυρικάζει,
μουρμουρίζει, συγγνώμη, αλλά πάντοτε γνωρίζει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι και ο Κύριός της και ο Θεός της. Γι' αυτό και ο λίγνος της δεν σβήνεται. Βάλει τα σχήρας αυτή στο αδράκτιον και κρατεί τη χείρα αυτή στην ηλακάτη. Ξέρει, έχει επιδεξιότητα να εργάζεται και τον αργαλιό και τη ρόκα. Ξέρει να πλέκει και να φτιάχνει ενδύματα και σκεπάσματα σωτηρίας. Ξέρει να προστατεύει και να καλύπτει τον άντρα της και τα παιδιά της. Ξέρει. Είναι προνοητική. Είναι αυτάρκης. Από μόνη της τα κάνει όλα, γιατί όλα της τα χαρίζει αυτός που κατοικεί μέσα της. Ανοίγει τη χείρα της αυτής στους φτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φροντίζει μόνο τον εαυτό της και τα παιδιά της, αλλά επειδή η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά της μέσα, είναι ελεήμων, είναι αγαθή, είναι γεμάτη από αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι στα λόγια, αλλά είναι στα έργα. Δεν είναι στη φαντασία, αλλά είναι στα χέρια της προσφοράς. Δεν είναι στη σκέψη, αλλά είναι στον αγώνα της προσφοράς. Δεν φοβάται για το χιόνι στον οίκον αυτής, γιατί όλος ο οίκος της είναι ενδεδειμένα διπλά. Δεν φοβάται τις δοκιμασίες, την παγωνιά. Δεν φοβάται αυτά που φοβόνται οι άνθρωποι, την απειλή του θανάτου. Γιατί τα τέκνα της και όλος ο οίκος της είναι ενδεδειμένη διπλά και με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο. Και με την αγάπη και με την αλήθεια. Και με το έργο και με την πίστη. Πιο σωστά, και με την πίστη και με τα έργα της. Και με τη θυσία και με την υπομονή. Και με τη προσφορά και με τη φροντίδα. Είναι πλήρης ως προς το περπάτημά της και ως προς το έργο της η Εκκλησία του Χριστού που θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός, η ενάρετος γυναίκα στα πλευρά του άντρα της που είναι και η δόξα του. Κάμνει και για τον εαυτό της σκεπάσματα, αλλά το δικό της το ένδυμα είναι βύσος και πορφύρα, είναι τιμή και δόξα, αγιασμός και δόξα, βύσος κατάλευκο, πορφύρα κατακόκκινο. Αυτά είναι τα ενδυματά της, αγιασμός και μεγαλοπρέπεια, μεγαλοσύνη, δόξα Θεού. Ο ανήραυτής γνωρίζεται εν τες πύλες όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Συστήνει τον άντρα της. Δεν συστήνει τον εαυτό της. Αν κάποιον συστήνει η ενάρετος γυναίκα, είναι ο άντρας ο δικός της. Αν κάποιον συστήνει η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο άντρας της Εκκλησίας, ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Και φαίνεται ένδοξος ο Χριστός στις πύλες, εκεί στις πόρτες της ουράνιας βασιλείας, στις θύρες τις ανεωγμένες. Κάμνει λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Είναι καλή οικονόμος, αλλά και πολύ επιδέξια. Χειρίζεται με λεπτότητα και με ακρίβεια τα πράγματα τα οποία χρειάζονται λεπτότητα και ακρίβεια. Δεν είναι προχωράω και ό,τι μείνει και ό,τι σωθεί, αλλά με μεγάλη λεπτότητα, με μεγάλη τρυφερότητα. Είναι μικροχειρούργος θα λέγαμε. Ασχολείται με ευαισθησίες ψυχής, πνεύματος και σώματος ακόμη. Ισχύ και ευπρέπεια είναι ενδεδειμένη και φρένεται εις τον μέλλοντα καιρό. Έχει δύναμη πίστεως για το μέλλον και δύναμη Πνεύματος Αγίου για το παρόν.
δεν της λείπει η δύναμη, η ισχύ, αλλά και ευπρέπεια, ούτε η ομορφιά της λείπει. Και δύναμη έχει και ομορφιά έχει και χάρη Χριστού έχει και η δόξα του Χριστού είναι απάνω της και την καλύπτει, αλλά και πίστη Θεού έχει, ώστε εφραίνεται για τα ερχόμενα. Δεν φοβάται, δεν αγωνία, γιατί πιστεύει. Δεν δειλία, γιατί πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στο Χριστό. Γνωρίζει ότι το μέλλον, ό,τι και να παρουσιάζει το παρόν, το μέλλον για αυτήν είναι ζωή αιώνιος. Είναι ζωή και αυτή είναι αυθονία. Ότι ένα σπίτι στη δόξα του Θεού την περιμένει, το οποίο ετοιμάζει ο Χριστός. Χαίρεται για τα μέλλοντα, για το μέλλοντα καιρό. Ανοίγει το στόμα της εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμένειας. Είναι σοφή και επιοικής. Ωραία χαρακτηριστικά έχει η Εκκλησία του Χριστού. Ωραία χαρακτηριστικά έχει η ενάρετος γυναίκα που μας την παρουσιάζει ο Θεός σήμερα σαν εικόνα. Σαν εικόνα της Εκκλησίας. Όπως ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού, η ενάρετος γυναίκα είναι εικόνα της Εκκλησίας. Δισεύρετη, αλλά και πιο πολύτιμη από όλα τα μαργαριτάρια του κόσμου. Είναι σοφία. Μέσα της βγαίνει σοφία ουράνια, όχι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης, γιατί δεν έχει μέσα της πίκρα, θυμό, δεν έχει μέσα της έρηδα, δεν έχει μέσα της διχοστασία, αλλά μέσα της έχει την αγαθοσύνη του Θεού, έχει την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι ενδεδειμένη με δύναμη και ομορφιά, αλλά ταυτόχρονα και με ευμένεια. Απολαμβάνει την ευμένεια του Θεού και ο οίκος της απολαμβάνει την ευμένεια της Εκκλησίας. Ωραίο πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, να είναι επιοικής η Εκκλησία, όπως η ενάρετος γυναίκα. Να ξέρει να ξεχνάει, να ξέρει να συγχωρεί, να ξέρει να προσπερνάει, να ξέρει να ταπεινώνεται, να ξέρει να ζητάει συγγνώμη, να ξέρει να δέχεται συγγνώμη και να συγχωρεί. Ωραίο πράγμα αυτή η Εκκλησία που έχει επιοίκεια, που δεν έχει νόμο, που δεν έχει θυμό, που δεν έχει αγριάδες, που δεν έχει φωνές, αλλά έχει μόνο την τρυφερότητα της αγάπης του Θεού. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα της είναι ο ίδιος ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη και έχει πλημμυρίσει το σώμα του Χριστού ο Θεός με την αγάπη του, και έχει, καθώς έχει πλημμυρίσει και ο Θεός με την αγάπη τη δική του την ενάρετο γυναίκα, που να τη βρούμε άραγε. Επαγρυπνεί εις την κυβέρνηση του οίκου της και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Καλή διαχείριση και διακυβέρνηση. Γιατί κυβερνήτης δεν είναι η ενάρετος γυναίκα, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα της. Κυβερνήτες δεν έχει η Εκκλησία, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία έχει μόνο μέλη αλλήλων, μέλη του σώματος του Χριστού. Κανένα σώμα δεν κυβερνιέται από το μάτι μόνο. Κανένα σώμα δεν κυβερνιέται από το χέρι ή από το πόδι. Κανένα χέρι δεν κυβερνιέται από την καρδιά ή τους νεφρούς. Διατηρεί την υγεία της Εκκλησίας το μέλος, αλλά τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας και τη διακυβέρνηση της ενάρετης γυναίκας την έχει ο Πατέρας με την αγάπη Του, ο Χριστός με τη χάρη Του και την εξουσία Του και το Πνεύμα το Άγιο με τη δύναμη της πίστεως, με τη δύναμη και τα χαρίσματα που Αυτός ο Παράκλητος δίνει στην Εκκλησία. Τα τέκνα αυτοί σηκώνονται και μακαρίζουν αυτήν, και ο ανήραυτής και επαινεί αυτήν. Είναι δύο ωραία χαρακτηριστικά. Τα τέκνα της Εκκλησίας μακαρίζουν
και ευχαριστούν το Θεό. Μακάρι είμαστε για αυτή την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Όπως τα τέκνα της ενάρετης γυναίκας λένε, μακάρι είμαστε γιατί έχουμε μια τέτοια μάνα. Ωραίο πράγμα. Και θέλουν να μοιάσουν στη μάνα της τα τέκνα της. Χαίρονται. Αλλά υπάρχει και ο έπαινος του σύζυγου. Όλο την επαινεί ο σύζυγος. Όλο την επαινεί ο Χριστός. Έβγε. Μπράβο γυναίκα. Και καμαρώνει και επαινεί. Πολλές θυγατέρες εφέρθησαν αξίως. Αλλά αυτή η μία υπερεύει άπασας. Όλες. Πολλές είναι οι εκκλησίες που φέρονται αξίως της προσκλήσεως του Κυρίου, ακόμη και του Ευαγγελίου. Αλλά υπάρχει αυτή η μία που είναι η περιστερά, η γεννημένη από τη μητέρα της. Αυτή η ιδιαίτερη, η διαφορετική, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, η Εκκλησία της Αρπαγής, η Εκκλησία της Δόξης του Χριστού. Η Εκκλησία, μία λέξη αδερφή, της αγάπης. Αυτή είναι που υπερέχει σε από όλες. Η Εκκλησία της αγάπης. Η ενάρετος γυναίκα που είναι πλημμυρισμένη με την αγάπη του Θεού. Πολλές φέρονται αξίως. Μία είναι η Εκκλησία της αγάπης. Ήθε ο Θεός να κάνει όλες τις αδελφές μας τέτοιες ενάρετες γυναίκες και την Εκκλησία μας πραγματικά Εκκλησία της αγάπης. Μια Εκκλησία που να βασιλεύει όχι η πίστης μόνο, όχι η ελπίδα, όχι τα χαρίσματα, αλλά πάνω απ' όλα να κυβερνάει την Εκκλησία η αγάπη του Θεού Πατρός. Η Εκκλησία της αγάπης. Ψευδής είναι η χάρις και μάταιον το κάλος. Μόνο η γυναίκα που φοβάται τον Κύριο θα επαινείται τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, το χαρακτηριστικό της δόξης και του επαίνου του Θεού η ομορφιά, ακόμη και η χάρις. Να το επαναλάβω. Δεν είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του επαίνου του Χριστού, αν είμαστε ταπεινοί που πρέπει για να έχουμε τη χάρη του Χριστού. Αν έχουμε πίστη που με τα έργα μας να ομορφαίνεται, να υπάρχει ομορφιά. Αλλά το χαρακτηριστικό που δοξάζεται ο Θεός και επαινεί ο Χριστός στην Εκκλησία και την ενάρετο γυναίκα είναι ότι φοβάται το Θεό. Έχει φόβο Θεού. Σέβεται τον άντρα της, σέβεται τον Χριστό. Ενδιαφέρεται για το θέλημά του. Ενδιαφέρεται για το χαρακτήρα του. Ενδιαφέρεται για τη μορφή του. Θέλει να του μοιάζει. Δεν θέλει να υπάρχει διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας και του Χριστού, μεταξύ της ενάρετης γυναίκας και της Εκκλησίας του Χριστού. Σέβεται το Θεό, φοβάται το Θεό, αγαπάει το Θεό. Δύο λοιπόν είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και αποτελούν σήμερα το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μία είναι η Εκκλησία που υπερέχει, η έχουσα την υπερέχουσα οδό, η Εκκλησία της αγάπης. Και ένα είναι το χαρακτηριστικό που προκαλεί τον έπαινο του Κυρίου των δυνάμεων, ο φόβος του Θεού. Και τρίτον, το αποτέλεσμα. Δώτε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής. Δώστε καρπό στα χέρια της. Δώστε καρπό, πολύ καρπό. Πολλά παιδιά. Μεγάλη παρουσία Θεού. Και τα έργα αυτής ας την επαινούν
στις πύλες του ουρανού. Γιατί ο Χριστός θα έρθει να ανταποδώσει το μισθό κατά το έργο εκάστου. Τρία λοιπόν τα μηνύματα, αδερφοί, πέραν όλων των άλλων που ακούσαμε. Εκκλησία αγάπης, εκκλησία με φόβο Θεού, εκκλησία καρποφόρος με μεγάλη μισθαποδοσία. Αυτά τα τρία μηνύματα είναι και τα τρία αιτήματα μας σήμερα. Τρία αιτήματα. Κάνε μας, Κύριε, όλους εκκλησία αγάπης. Γέμισε την καρδιά σε όλους μας, Κύριε μου, το φόβο του Θεού τον αληθινό, που προκαλεί τον έπαινο του Θεού, και δόξασε το όνομά σου με καρπό πολύ και μισθαποδοσία μεγάλη. Αμήν.